μεγάλωσε και σκεπάστηκε η εξέδρα στη Macedonian RC Track. Μην ξεχνάμε ότι έχει αγώνα στις 13 Σεπτεμβρίου, δεν έχουν γραφτεί ακόμα πολλοί οδηγοί, ελπίζουμε σε περισσότερους. Αυτός είναι ο νέος κινητήρας από την Αλφα, ο Dragon 4BC, που έχει αποσπάσει καλά σχόλια στον κόσμο. Πρωταθλητής Ελλάδος ακόμα μία φορά, ο Παπαρέκας με το X-Ray. Αλλά τι μοτεράκι είναι αυτό, πού είναι το marketing της FX? Το φανταστικό πιστάκι Ryan Mind στη Γερμανία, έχουμε πολύ καλές αναμνήσεις από αυτό. Αυτά τα διπλά που βλέπετε στο κέντρο, σε τελικό τράγκι κάναμε απεριόριστα backflip. Ο Νόιμαν έκανε τη δική του προπόνηση με το S-Works. Ακόμα δεν φτιάχτηκε, στο δεύτερο της αγώνα μπήκαν τα εργαλεία μέσα και βελτιώνεται η Nemo Raceway στην Αγγλία. Ο R901 θα είναι ο καινούριος κινητήρας της FX για τα 1.8 πίστας, δοκιμάζεται στη Hoodie Arena. Αυτό είναι το S-Works του Ιταλού Ravaglia. Η BT Design ετοίμασε καπάκι με καλά χρώματα και για το X-Ray το Brushless, το XB8E. Η Reds ενημέρωσε ότι τα καινούρια καρμπιρατέρ στον 721 Σκουντερία έχουν ένα καινούριο ring για καλύτερη απόδοση και αξιοπιστία. Νέο option για τα S-Works με διάφορα πλάτη, τα νέα εξάγωνα και ελαφρωμένα. Μεταλλικές κάσες από την Fast Race για το GT της HB Racing. Ο Bernabe στην Ισπανία επιστρέφει στους αγώνες με Agama και Bullet. Ο Loris Luis στην Ιταλία έχει έτοιμα τα GT του για το πρωτάθλημα. Από την Race Paints ένα όμορφα βαμμένο καπάκι για S-Works. Αυτά τα ψηλοπρωτότυπα 2-wheel drive, front wheel drive όμως, ένα 10 μπάγκι, είχαν καταπληκτική απόδοση πηγαίνοντας όσο γρήγορα πάνε και τα τετρακίνητα, εδώ μια κατάσταση που είχε φτιάξει η εταιρεία Orb Racing σε συνεργασία με τη J-Concepts.